Όχι, εντάξει. Θέλει να πει δικαστικέ. Όχι, θέλω να ακούσω τώρα τον Χρυστοχολή. Τώρα έχουμε περάσει. Εδώ, στα Κώστα, πώ τα βλέπει τα θέματα. Αλλάξαμε κλίμα. Τώρα. Αλλάξαμε κλίμα. Γινόμαστε πιο ερωτικοί. Εγώ πιστεύω να αφήσουμε τον Χρήστο να μα μιλήσει. Που... Ναι, και να τον βλέπουμε μόνο. Βέβαια. Νομίζω, Χρήστο, εγώ έχω δηλώσει ότι αν φέτος ήσουν εσύ στο Survivor, νομίζω δεν είχαμε καμιά ελπίδα να πάμε πάνω από 1% εμείς οι υπόλοιπες εκπομπές. Γιατί υποφέρουμε. Υποφέρουμε. Πότε σου πρότειναν? Α, ήταν νομίζω πολύ Ιανουάριος, δεν θυμάμαι, Δεκέμβρης, δεν θυμάμαι. Να μπει στη μέση του παιχνιδιού και μετά ή από την αρχή? Στην αρχή μου είχαν στέλνει τέλος πάντων ένα μήνυμα και δεν το απάντησα ποτέ αυτό. Α, ήταν αναπάντητο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό... Δεν είπα ούτε ναι, ούτε όχι, οπότε δεν πιάνεται για απάντηση. Δεν πιάνεται για απάντηση. Αυτό όμως που λένε ότι σου πρότειναν μετά να μπεις μετά το μέσο του παιχνιδιού και μετά που θέλαν κάποιους παίκτες να μπουν μέσα, ισχύει? Δεν έγινε ακριβώς έτσι, όχι. Δεν έγινε ακριβώς έτσι, έγινε μεταξύ... Μια ανταλλαγή μηνυμάτων και εκεί σταμάτησε, δεν έγινε κάτι. Γιατί δεν μπορούσα και εγώ, είχα εμφανίσει στο εξωτερικό. Πήγα σε κάποια μέρη εκεί στον Ελληνισμό, στη Γερμανία, στη Ρωσία. Έκανα κάποια ταξίδια εξωτερικό και δεν είχα χρόνο για να μπορώ να πάω. Σε αυτή την περίπτωση είχες ανταλλαγές μηνυμάτων. Δηλαδή ανταλλάξατε μηνύματα. Με τον Τούρκο, ναι, παραγωγό. Όχι, με τον Ατζούν, όχι. Όχι. Με το κανάλι. Ναι, με κάποιο κύριο εκεί. Οπότε σου πρότειναν και τους είπες ότι δεν μπορούσες. Όχι, δεν μου πρότειναν. Ήταν να μιλήσουμε, αλλά δεν μιλήσαμε τελικά. Γιατί εγώ έφευγα, γιατί... Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Σε ένα επόμενο θα πήγαινες? Δεν ξέρω. Μη μας λες τέτοια, πες ένα όχι. Όχι. Να βολευτούμε όλοι στο νέο πρόγραμμα. Για πες. Γελάς, μη γελάς, τα λέω σοβαρά. Δεν ξέρω, δύσκολα. Ναι, μην πας. Για σένα θα το κάνω. Μπράβο, μην πας. Χρήστο, μην πας, γιατί πραγματικά θα είσαι δύσκολος αντίπαλος. Για μας τα κανάλια που έχουμε και άλλα προγράμματα. Δεν νομίζω ότι είναι. Κοίταξε, οφείλω να το πω, όσο πιο επώνυμος είναι ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα, πιο ωραίος και αυτά, η ντριγκάρη, το τηλεοπτικό κοινό. Να μην λέμε ό,τι να είναι. Το έχει ανάγκη όμως αυτό, γιατί μπορεί να πας και να καείς κιόλας. Σωστό και αυτό, ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Με την Ειρήνη που μπήκε μέσα στο παιχνίδι, ακούγεται για συνεργασία. Θα συνεργαστείτε με την Ειρήνη Παπαδοπούλου, θα σας δούμε μαζί? Δεν ξέρω, το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Έχουμε ξανασυνεργαστεί με την Ειρήνη. Τώρα για το μέλλον δεν ξέρω. Τώρα προς το παρόν, όχι. Για αυτό το καλοκαίρι, γιατί θα είμαστε εδώ με τον Κώστα του Μαρτάκη και τη Βασιλική. Θα είστε όλο το καλοκαίρι? Ναι, μέχρι, ναι, πότε? Αν όλα πάνε καλά. Α, όλο. Φαντάζομαι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο εκεί. Είναι μεγάλη σεζόν.